τους καλεσμένους μας. Είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Τσιρόνης, ο πρώην υπουργός ΣΥΡΙΖΑ και οικολόγος. Έτσι, κύριε Τσιρόνη. Οικολόγος πράσινος, αλλά και ΣΥΡΙΖΑ. Είστε όμως μαζί με τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο τον καλημερίζουμε. Καλημέρα σε όλες και όλους. Παραμένουν εδώ οι καλοί συνάδελφοι, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Δημήτρης Χατζηνικόλας. Πρώτο θέμα και Blue Sky και ντοκουμέντο. Πάρα πολλά μηνύματα για το κοινωνικό. Δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα. Δεν έχει βγει ακόμα η υπουργική απόφαση. Παρασκευή με Δευτέρα θα ανοίξει. Όπως επίσης για την επιδότηση ενοικίου και για την επιδότηση στεγαστικού θα δανείου. Πρέπει να έρθει τροπολογία στη Βουλή. Περιμένουμε τροπολογία, όπως και για τη μη μείωση των συντάξεων. Βεβαίως. Περιμένουμε τροπολογία. Βεβαίως. Η οποία θα έρθει μέχρι την Τρίτη το πολύ στη Βουλή. Ναι. Έλα, μωρέ, τι να τα κάνουν οι άνθρωποι τα λεφτά, αφού θα τα φάνε. Προφανώς την Πέμπτη. Αυτά τα φάνε. Προφανώς την Πέμπτη. Για τη μη μείωση των συντάξεων. Ναι. Αυτή την Πέμπτη μεθαύριο. Για να δούμε και τι περιλαμβάνει. Αναστολή ή ακύρωση. Εμείς λέμε ακύρωση. Τώρα. Το τι θα λέει θα το δούμε. Θα το δούμε. Να έρθουμε όμως στην επικαιρότητα. Και θα μας επιτρέψετε όλοι, και εσείς κύριε Τσιρόνη, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γεωργιάδη, που έχει όλο το δικαίωμα να ξεκινήσουμε από εκείνον. Σύμφωνα λοιπόν με το πόρισμα για το Κερπνό, κύριε Γεωργιάδη, σας καταλογίζουν κάποιες ευθύνες ή αμέλεια ή σκοπιμότητα. Εσείς είσαστε ιδιαίτερα επιθετικός και λέτε ότι θα καταφύγετε στη δικαιοσύνη μηνύοντας όσους υπογράψουν αυτό το πόρισμα, το οποίο θα έρθει στη Βουλή για συζήτηση. Θα ήθελα την άποψή σας, παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι μετά από 2 χρόνια της απόλυτης στοχοποίησής μου από το ΣΥΡΙΖΑ και μιας εξεταστικής επιτροπής που κατά 80% ασχολήθηκε μόνο με μένα, τελικά κατέληξαν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ στο συμπέρασμα ότι για την περίοδο πέραν της υπουργικής μου θητείας και πέραν του 2015 υπάρχουν ενδεχόμενες αποχρώσεις ενδείξεις για την ενδεχόμενη ηθική μου αυτουργία σε 3 πλημελήματα. Αυτή είναι η κατηγορία που μου προσάπτουν. Τα 3 αδικήματα τα οποία αναφέρουν έχουν ήδη κριθεί από τη δικαιοσύνη και έχουν ασκηθεί διώξη σε κάποιους υπαλλήλους του Κελπνό σε βαθμό πλημελήματος. Άρα, αν εγώ είμαι ένοχος. Είμαι ένοχος. Με ηθικές διαστάσεις λένε. Είμαι ένοχος γιατί αν έγιναν προσλήψεις. Με τη σειρά. Πάω λίγο με τη σειρά εγώ. Έτσι. Λέω. Μετά από 2 χρόνια. Που, δεν πιστεύω να υπάρχει ένας Έλληνας και ένας τηλεθεατής που αμοιβάλλει για το μέγεθος του πόσο με έχουν ψάξει. Καταλήγουν ότι ενδεχομένως να υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις για ηθική αυτουργία σε 3 πλημελήματα. Τώρα, κρίνει ο καθένας σας αν αυτό είναι ανάλογο των προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί. Της φυλακής σας που θα πήγαινα, της καταστροφής μου και οτιδήποτε άλλο. Αυτό όμως είναι η ουσία. Τώρα υπάρχει όμως και ένα πιο σημαντικό από αυτό. Θέλω να σας ενημερώσω και είναι ήδη, θα το σας πω. Την επόμενη ώρα, πριν την έναρξη της σημερινής συνεδριάσης της Επιτροπής, θα λάβει η Επιτροπή εξώδικη δήλωσή μου. Και όποιος συνάδελφος υπογράψει αυτό που είδα χθες, μπορεί να το αλλάξουν οι άνθρωποι. Και άρα υποπέσουν στο αδίκημα της παραβάσεως του καθήκοντος και της καταχρήσεως εξουσίας και της κοφαντικής μου δυσφήμισης, ασφαλώς και θα λογοδοτήσουν. Γιατί? Θα υποβάλλετε μηνύσεις. Και αγωγή και μηνύσεις. Γιατί? Αγωγή και μηνύσεις. Γι' αυτό και θέλω το εξώδικο και να είμαι καλυμμένος και με τον νόμο και να ξέρουν όλοι από πριν τι υπογράφουν. Η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής δεν λειτουργεί όπως θέλει. Είναι κατά το Σύνταγμα Επιτροπή και υπό συγκεκριμένες εντολές και νόμους. Για τη συγκεκριμένη έχει ψηφίσει η Ολομέλεια ότι έχει δικαίωμα να ελέγξει μέχρι την περίοδο 31 Δεκεμβρίου του 2014. Αυτοί γράφουν μέσα για ενδεχόμενη ηθική μου αυτουργία σε γεγονότα του 2015, του 2016, του 2017 που δεν έχουν καμία αρμοδιότητα. Δεύτερον, για την περίοδο που με κατηγορούν, έχει ήδη αποφανθεί ο εισαγγελέας, το ξέρουν. Γιατί έχει ολοκληρωθεί προκατακτική έρευνα, δεν είναι να ολοκληρωθεί, έχει ολοκληρωθεί. Την έχει κάνει ο εισαγγελέας ο κύριος Δραγάτσης, έχει ασκήσει ποινική δίωξη 5 ανθρώπους, κατά τη γνώμη μου κακός γιατί είναι αθώοι, αλλά αυτό είναι δική μου άποψη, ο εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη. Δεν κάλεσε εμένα για εξηγήσεις, ούτε ζήτησε τη δική μου ποινική δίωξη. Σημειώστε ότι η περίοδος αυτή δεν αφορά τα υπουργικά μου καθήκοντα, ούτε το άρθρο 86, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Άρα είχε αποκλειστική αρμοδιότητα δικαιοσύνη, αν ήθελε να μου ασκήσει. Άρα, έρχεται η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για χρονική περίοδο που δεν έχει αρμοδιότητα, για υπόθεση που ο εισαγγελέας έχει αποφανθεί και προσπαθεί να παρέμβει στη δικαιοσύνη και να υποδείξει τη δικαιοσύνη πρέπει να κάνει. Εγώ δεν κατάλαβα, θα μιλήσετε. Προσέξτε ένα τελευταίο. Θα μιλήσετε. Τα μέλη της Επιτροπής ή όσους. Όχι τα μέλη της Επιτροπής, όσους το υπογράψουν. Το καταρχάς δεν είναι το πόρισμα της Επιτροπής αυτό. Αν αυτό το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν έρθει στην Ολομέλεια, τότε αυτό πολλά από τα μέλη. Αυτό είναι το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Της κοινοβουλευτικής, δηλαδή ο κύριος Τσιρόνης.
Δεν ξέρω αν είναι υποψήφιο. Δεν θα μηνύσω το σύνολο των βουλευτών. Το πόρισμα. Είναι τα μέλη της Επιτροπής που ενώ έχουν γνώση της υπόθεσης. Που ενώ. Ναι, μην γελάτε, μην γελάτε. Αυτά σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, επειδή έχουν γνώση της υπόθεσης, γνωρίζουν το πόρισμα του κ. Δραγάτση. Έχει πάει στην Επιτροπή το πόρισμα. Να πούμε όμως ένα θέμα. Ενώ γνωρίζουν ότι ο εισαγγελέας δεν βρήκε τίποτα εναντίον μου. Ακούστε τι κάνουν, για να καταλάβετε το μέγεθος παρεμβάσεως στη δικαιοσύνη, κύριε Παπαδάκη, δεν έχει σημασία. Ο εισαγγελέας έχει ασκήσει δίωξη σε ένα πρόσωπο. Δεν από το όνομά του, δεν θέλω να το πω τώρα στην τηλεόραση. Έχει ασκήσει δίωξη. Δεν λέω καλός ή κακός, λέω κακός. Έρχεται το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ και λέει, επειδή συμπαθεί αυτό το πρόσωπο, κακώς ασκήθηκε δίωξη αυτό το πρόσωπο, να μην το ασκηθεί δίωξη. Η Επιτροπή στον εισαγγελέα. Για πρόσωπο που δεν έχει αρμοδιότητα η Επιτροπή και λέει Επιτροπή στον εισαγγελέα. Στο πρόσωπο αυτό, κακό σας σκέφτηκε δίωξη. Μάλιστα. Μια απίστευτα πράγματα. Κύριε Γεωργιάδη, λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη. Μετά από όλα αυτά, μάλιστα, θα γίνει κύριε αυτό. Κύριε Γεωργιάδη, υπάρχει και το ηθικό μέρος. Σας κατηγορούν ότι κάνατε προσλήψεις για το Κελπνό, ναι, 23 ατόμων τα οποία απασχολήθηκαν στο πολιτικό σας γραφείο. Όχι, όχι, όχι. Το διορθώσανε. Στο πολιτικό μου γραφείο δεν έχει απασχοληθεί κανένας. Αυτά έχω εξηγηθεί στην Επιτροπή και υπάρχουν στο πρόγραμμα της αγγελίας. Ορισμένα από αυτά πρόσωπα τα οποία λένε, 13 τον αριθμό, εργάστηκαν για το Κελπνό στο υπουργικό μου γραφείο. Αυτά εξηγήθηκαν στην Επιτροπή πάρα πολύ αναλυτικά. Το υπουργικό μου γραφείο. Προσλήθηκαν στο Κελπνό, αλλά ήταν στο υπουργικό γραφείο. Το υπουργικό μου γραφείο, ως υπουργός υγείας, και το Κελπνό είναι, όπως ξέρετε, υποπτευόμενος φορέας του Υπουργού Υγείας, εγώ μπορώ να αποσπάσω στο γραφείο με διάθεση, όπως λέμε, όλους τους υπαλλήλους του Κελπνό και τους 700. Μάλιστα, κύριε Τσιρώνη. Είναι τα πράγματα όπως τα λέει ο κύριος Γεωργιάδης και ότι. Ο στόχος ήταν προσωπικά εκείνος, βέβαια αναφέρεται και ο κύριος Αβραμόπουλος, αναφέρεται και ο κύριος Λομπέρνος. Μπορώ να πω δύο λόγια τον κύριο Αβραμόπουλο. Αναφέρεται και δύο λόγια τον κύριο Αβραμόπουλο. Δύο λόγια μόνο να πω. Μόνο δύο λόγια. Μόνο δύο λόγια. Είναι το πιο γελίο πράγμα που έχω ακούσει στη ζωή μου. Ποιο? Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν υπουργός υγείας στην εποχή, όπως ξέρετε, της πανδημίας. Ό,τι έκανε τότε το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος. Ήτανε οι κατευθυντήριες οδηγίες τότε του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, πράγμα το οποίο ακολούθησαν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη κατά γράμμα. Ναι, αλλά ήταν δεν έκανε ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Ήτανε παραπάνω, λέει, ο αριθμός των εμβολίων. Όλα τα κράτη τα ευρωπαϊκά, ναι, πήραν εμβόλια, τα λεγόμενα τα αντιϊκά εμβόλια, του αντιϊκού ορού, για το 10% του πληθυσμού του. Εμείς, ένα κράτος 10 εκατομμυρίων, πήραμε 16 εκατομμύρια αντιϊκούς ορούς. Χρησιμοποιήθηκαν οι 370.000 και οι υπόλοιπες κάηκαν στον Κλίβανο. Πρώτα απ' όλα δεν είναι. Αν υποθέσουμε ότι το συνολικό κόστος ήταν πάνω από 220 εκατομμύρια. Σας λέω ότι ό,τι λέτε είναι λάθος. Μιλάω για τη σιγουριά που έχει ένας δημοσιογράφος που κανένα. Εγώ ήμουν υπουργός υγείας, θα ξέρω κάπως καλύτερα. Δεν είναι καθόλου λάθος, είναι απολύτως ακριβή στα στοιχεία. Μπορείτε να ρωτήσετε την υπουργό που βάλατε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Πόσα εμβόλια πήρε, πόσα επέστρεψε στην εταιρεία και πόσα χρήματα πήρε πίσω το ελληνικό δημόσιο. Ερώτημα όσα είναι απλό. Λέτε είναι όλα λάθος. Αγοράστηκαν 16 εκατομμύρια εμβόλια. Όσα λέτε είναι όλα λάθος. Σας ρωτώ, αγοράστηκαν και σας απαντώ. Τότε είσαι υπουργός υγείας. Σου λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κινδυνεύεις με πανδημία. Στη Γαλλία, για να καταλάβετε, επειδή είπατε 10%, στη Γαλλία. Με αναλογία πληθυσμού αγοράστηκαν περισσότερα από την. Αγοράστηκαν 16 εκατομμύρια. Βεβαίως και 36 εκατομμύρια θα έπρεπε αν έλεγε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δεν το είπε ο Παγκόσμιος Αβραμόπουλος ήταν. Σας αναφέρω τον μέσο όρο. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη αγόρασαν το 10% του πληθυσμού. Κύριε Τσιρώνη, με λίγα λόγια λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος θα προβεί και σε μηνύσεις αμέσως μετά για τα μέλη της Επιτροπής που υπογράφουν το πόρισμα. Για παράβαση καθήκοντος. Για παράβαση καθήκοντος. Λέει ότι είναι πολιτική, μιλάει για πολιτική δίωξη. Στοχευμένη πολιτική δίωξη στο πρόσωπό του. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι εγώ δεν θα κάνω το στούντιο δικαστήριο. Όχι, όχι. Κάνετε τη χώρα. Δεν πειράζει. Είναι πολιτική χώρα, κύριε Τσιρώνη. Α, μην το πάμε έτσι, γιατί εγώ δεν διακόψα κανένα. Όχι, έτσι. Είναι βαθιά πολιτικό. Ο Γεωργιάδης για το χρόνο του μίλησε. Μην μου το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ. Μην μου το κάνετε. Θέλω να μιλήσετε εσείς. Να μην μιλήσω. Έχετε δικαίωμα. Μην αρχίσουμε τις διαμαρτυρίες, γιατί θα είναι περισσότερες διαμαρτυρίες και λιγότερες τοποθετήσεις. Εγώ λοιπόν δεν μου αρέσει αυτή τη στιγμή να αρχίσω αυτά τα δικονομικά, ούτε με ενδιαφέρουν τα δικονομικά. Θα πω κάτι πάρα πολύ απλοπολιτικότατο, γιατί μας έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός ως πολιτικούς, δεν μας έχει εκλέξει ούτε ως δικαστές, ούτε ως εισαγγελείς, ούτε ως μάρτυρες υπερασπίσεως ή κατηγορίες. Λέω πολύ απλά, ο ελληνικός λαός ξέρει
πάρα πολύ καλά ότι υπήρξε έγκλημα σε βάρος του. Το ξέρει. Ξέρει ότι κάποιοι δωροδοκούσανε, ξέρει ότι οι αυτοκινητόδρομοι μας κόστησαν τριπλάσια λεφτά από ό,τι κόστησαν σε όλη την άλλη Ευρώπη, ξέρει ότι γινόταν πάρτι με τα χρήματά του, ξέρει ότι το κράτος υπερχρεώθηκε. Καταστραφήκαμε. Εκείνο που δεν ξέρει είναι ποιος είναι ο ένοχος. Ο Γεωργιάδης. Εγώ λοιπόν όχι. Εγώ λοιπόν θα πω αθώος ο Γεωργιάδης, αθώος ο Παπανδρέου το βρώμικο 89, αθώος ο ένας, αθώος ο άλλος. Τελικά όμως, ποιοι από όλους αυτούς που κυβερνούσαν τότε ήταν οι ένοχοι και η χώρα χρεοκόπησε? Κανένας από ό,τι φαίνεται. Γιατί όποτε αναφερθεί ένα όνομα, όλοι ξεσηκώνουν και λένε τον κρεμάμε στα μανταλάκια, λάσπη στον ανεμιστήρα. Βγαίστε όμως, κύριε Παπαδάκη, στον δρόμο και ρωτήστε. Ο κόσμος μας λέει, θα μπει κανένας φυλακή. Όχι με την έννοια που το λέτε να τον βάλουμε εμείς, γιατί εμείς δεν είμαστε δικαστήριο. Η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της γρήγορα. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν αυτής με εμπιστεύω με τους Έλληνες δικαστές. Όχι στο σύνολό τους, να το ξεκαθαρίσω. Άρα εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα και αν ήμουν ειλικρινά. Αν δεν τα πλήρωσε τα λεφτά, να τα μάθουμε και αυτά, κύριε Τσιρόνη. Όχι, να τα αφήσουμε. Δεν σας αρέσει. Αλλά κάρτα δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Ο κύριο Λαβρεντιάδη τις υποχρεώσεις του στη ΔΕΠΑ τις πλήρωσε. Αυτά θα τα μάθουμε. Θα τα μάθουμε. Για τις κατατιμήσεις των δρόμων επί κυρίου Σπίρτζη θα τα μάθουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι μόνο θέματα τα θέματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Εάν μετρήσετε λοιπόν πόσο στοιχίζουν οι δρόμοι επί Σπίρτζη που είναι συμβάσει του κόμματο. Στη ΔΕΠΑ τα πλήρωσε τα λεφτά. Μη μου κάνετε τώρα. Να ξεδοτώ κάτι. Να τα μάθουμε κι αυτά. Μη μιλήσω τώρα για τον ιδιοκτήτη της εφημερίδας σας. Αφήστε τα τώρα. Να πείτε για την εφημερίδα. Δεν το κατάλαβα. Όχι, για να το πείτε. Γιατί θέλετε να πείτε για την εφημερίδα. Η εφημερίδα εξυπηρετεί τα δάνεια της κανονικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα εξυπηρετεί για την Κουμουνδούρου. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Τσιρόνη, που μου το παίζετε και εναλλακτικός και δεν είχατε εναλλαγή στη θέση σας τρία χρόνια. Γιατί σε αυτό που λέω δεν έχετε απάντηση. Υπουργός εναλλακτικός. Και τρία χρόνια, ξέρετε την αρχή της εναλλαγής στην οικολογία. Τρία χρόνια είχατε στρογγυλοκαθίσει στη θέση σας σαν υπουργός και δεν φεύγατε. Αυτό σας ενόχλησε. Οι υπουργοί, υποτίθεται οι πράσινοι, εναλλάσσονται στην εξουσία και είχατε καθίσει τρία χρόνια και οι σύντροφοί σας είχατε πρόβλημα στον χώρο της οικολογίας. Τώρα μου πείτε εμένα για το πρώτο θέμα. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε. Να μπείτε για τη ΔΕΠΑ. Για τη ΔΕΠΑ. Πληρωνόντουσαν υποχρεώσεις. Οι πληρωνότησαν στη ΔΕΠΑ. Αλλά κάρτ σκανδαλολογία και το κλείνω εδώ δεν υπάρχει. Αλλά κάρτ σκανδαλολογία δεν υπάρχει. Τι έγινε με τη ΔΕΠΑ, κύριε Τσιρόνη? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εκνευρίστηκε και είναι φανερό ότι γιατί εκνευρίστηκε. Εσείς δεν απαντάτε, γι' αυτό εκνευρίζομαι. Πες μου για τη ΔΕΠΑ. Ξέρει ότι υπάρχει έγκλημα και κρύβει τους εγκληματίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο διάλογος δεν ικανοποιεί ούτε τον κόσμο που μας βλέπει ούτε με εμάς. Εμάς δεν μας εκφράζει ως εκπομπή τέτοιου είδους διάλογος. Λοιπόν, Γιώργο, να πούμε θέλω να πω κάτι άλλο, μία, κύριε. Ένα μόνο, μία μόνο απάντηση. Μισό λεπτό, να κάνουμε ερωτήσεις απαντήσεις. Γιατί εδώ κάτι ελέγχθη που με αφορά προσωπικά και επιπροσωπικό, βέβαια, απαντήσω. Το καταστατικό των οικολόγων πράσινων. Δεν μας αφορά το. Όχι, ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό. Δεν λέει λέξη για εναλλαγή υπουργού. Λέξη. Λέει εναλλαγή που λέει. Εναλλαγή. Και μόνο αν το κόμμα είναι στη Βουλή ανεξάρτητα. Θα αποφασίσουμε να φύγουμε, να σας αφήσουμε. Η λάσπη αυτή να σταματήσει έτσι. Όσο και προσβλητικό να είναι αυτό, θα φύγουμε και θα μείνετε μόνοι σας να κάνετε κουβέντα. Κλείνοντας το θέμα, θα πρέπει να πω ότι. Κάνετε ένα σχόλιο ότι εγώ είμαι ο ηρεμότερος σε κούβι. Σας σεβαστήκαμε όμως. Μόνο όταν φωνάζομαι. Με αδικείτε, κύριε Γεωργιάδη. Σας σεβαστήκαμε, έτσι. Δεν πέσαμε πάνω. Οι δυο μας είμαστε. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Από την πλευρά της η αντιπολίτευση, η αξιωματική, η οποία αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις θα είναι εξουσία αύριο, ξέρετε τι λέει. Και ο κύριος Γεωργιάδης έχει πει. Του έχει πει του Πολάκη, εγώ θα σε κλείσω φυλακή. Δηλαδή θα ακολουθήσει μία διαδικασία σκανδάλων τα οποία θα έρθουν από τη Νέα Δημοκρατία και εκεί που καθόσαστε εσείς θα κάθεται ο κύριος Γεωργιάδης και εκεί που κάθεται ο κύριος Γεωργιάδης θα καθόσαστε εσείς. Είναι προφανές αυτό. Και λέει ο ελληνικός λαός. Και λέει ο ελληνικός λαός. Ρε παιδιά, για μένα θα μιλήσει κανείς. Εσείς τρογόσαστε μεταξύ σας για το ποιος θα κάτσει στην καρέκλα της εξουσίας. Λέγοντας εσείς εκλέφτης, όχι εσείς εκλέφτης. Εμένα μου κλέψατε, κύριε. Μου έκλεψε η Νέα Δημοκρατία, μου έκλεψε το ΠΑΣΟΚ. Μου έκλεψε ο ΣΥΡΙΖΑ το εισόδημά μου. Γιατί αυτά τα μνημόνια με έχουν φέρει σε αυτή τη δύσκολη θέση. Έχετε την εντύπωση ότι τους εκφράζετε λέγοντας αυτά που λέτε μεταξύ σας?
Δεν είπα τίποτα. Ακριβώς γι' αυτό δεν κατηγόρησα κανέναν. Μίλησα ανυφάλια. Διεκδικούν το κοινωνικό μέρισμα που είναι πάμφτωχοι. Και προσπαθούμε να δούμε αν ο φιλοξενούμενος θα το πάρει. Πρέπει να απαντήσω λίγο, κύριε Παπαδάκη. Πάντως, Γιώργο, μου κάνατε ερώτηση, κύριε Παπαδάκη, να απαντήσω. Θέλω να πω κάτι πολύ σύντομα για τον κύριο Γεωργιάδη, τον οποίο ακούμε με πολύ προσοχή και ό,τι λέει ο άνθρωπος, γιατί προφανώς, όπως λέει ο ίδιος, αφορά υποθέσεις δικές του. Θέλω να πω ότι ο συνταγματικός νομοθέτης, ο συνταγματικός χάρτης της χώρας, έχει βάλει δύο βαθμούς προστασίας από περιπτώσεις, ενδεχόμενες περιπτώσεις κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. Ο ένας είναι τα δικαστήρια, όπως είπατε εσείς, ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος, όπως είπατε και πριν, έκανε αυτό που έκανε, πήρε την απόφαση που πήρε. Ο άλλος είναι η Βουλή. Έχει δικαίωμα η Βουλή με τις εξεταστικές επιτροπές να παίζει το ρόλο του δικαστή. Από το συνταγματικό χάρτη της χώρας έχει αυτό το δικαίωμα. Γιατί αντιδράτε σε αυτό το θέμα? Παρακαλώ. Βεβαίως, γι' αυτό σας ρωτώ. Όχι. Γιατί το λέτε αυτό? Σας αφήνω. Βεβαίως. Η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής μπορεί να παίξει το ρόλο εισαγγελέα μέσα στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης εντολής που ψηφίζει η Ολομέλεια. Αυτό λέω. Η Ολομέλεια ψήφισε για τα αδικήματα των Υπουργών μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2014. Οι κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν γράψει πόρισμα για ενδεχόμενη δική μου αυτουργία για αδικήματα του 2015, του 2016, του 2017. Σε ποια αδικήματα αναφέρεστε? Για την ηθική αυτουργία, την πλαστογραφία, τη ίσα συμμορία και την ψευδοργία. Αυτό λένε γεγονότα του 2016, του 2017. Βάσει του αγγελικού πόρισματο. Άρα. Υποθέσει που αναφέρει το πόρισμα είναι για τα αδικήματα, σα λέω, που μου προσάπτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η υπόθεση, αυτή η χρονική περίοδο στην οποία γράψαν στο πόρισμά του οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, υπερβαίνουν την εντολή του. Το καταλαβαίνετε ή όχι? Μία ερώτηση με λίγο ψυχραιμία. Άμα το καταλάβω, δεν καταλάβω για να τα πληρώσουμε. Πάμε σε άλλα θέματα. Πάμε σε άλλα θέματα. Ένα τελευταίο. Εγώ δεν είπα ποτέ θα βάλω τον Πολάκη φυλακή. Έχει απομονωθεί μία φράση μου από ένα διάλογο που είχαμε στη Βουλή. Στη Βουλή. Εγώ αυτό που εν πάση περιπτώσει, για να μην παίξω όλη την ομιλία, εννοούσα είναι ότι εγώ ως υπουργός, αν έχω αύριο εκλεγή από τον ελληνικό λαό, αυτό εννοούσα και θα εγώ. Φροντίσω ναι. Αυτό που έχει σταματήσει η κυρία Παπασπύρου, την έρευνα δηλαδή για τα 8 εκατομμύρια παράνομα δόθηκαν σε εταιρεία security από το Κελπνό, από τον κύριο Πολάκη. Ναι. Για το οποίο η κυρία Τουλουπάκη, εισαγγελέα διαφθορά, έχει διατάξει επίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Θα φροντίσετε και την οποία προκαταρκτική έρευνα η κυρία Παπασπύρου την έχει αναλάβει, την έχει μπλοκάρει εδώ και 2 χρόνια. Θα φροντίσω να μην την μπλοκάρει ο επόμενος επιθεωρητής. Εάν κρίνει η δικαιοσύνη ότι είναι ένοχος, θα μπει φυλακή. Αν κρίνει η δικαιοσύνη, θα μπει φυλακή. Αλλά η διαφορά μας είναι. Η διαφορά μας είναι ότι εμένα πια με έψαξε ο Πολάκης όσο μπορούσε περισσότερο. Και αυτό που μου βρήκε είναι ενδεχόμενη δική μου αυτουργία σε 3 πλημελήματα. Όταν ψάξουμε και αυτόν θα δούμε που θα καταλήξουμε. Να φύγουμε από τη σκανδαλολογία που θα έχει και συνέχεια. Όχι, και να ρωτήσουμε σε κάποια στιγμή και τι θα γίνει και με υποθέσεις που έχει αναδείξει και αντιπολίτευση. Και ψύχρεμα και ωραία. Να ρωτήσουμε. Η υπόθεση της ΔΕΠΑ. Η υπόθεση των οπλικών συστημάτων στη Σαουδική Αραβία. Θέματα τα οποία έχουν αναδειχθεί. Δεν μπορεί να υπάρχει μια άλλη κάρτα. Αυτά δεν πρέπει να διερευνηθούν. Επιτρέψτε μου, κύριε Τσιρόνη, μην θίγεστε. Επιτρέψτε μου να πούμε λοιπόν. Αυτά δεν είναι θέματα που πρέπει να τα μάθουμε. Εάν κρίνει η δικαιοσύνη. Εάν κρίνει η δικαιοσύνη. Ότι κάποιος... Όλα στο φως. Φυσικά, άκρη δηλαδή μα λέει ο κύριο Τσιρόνη τον ελληνικό λαό. Ότι αν έρθει φάκελο στη Βουλή για τον κύριο Σταθάκη, θα ψηφίσετε να γίνει προκαταρκτική για τον κύριο Σταθάκη. Αυτό είναι το ερώτημα. Μα έρθει ο φάκελος. Εδώ μιλάμε για έχει καθυστερήσει ο φάκελος. Στον τιμά. Ο φάκελος έχει καθυστερήσει. Ακούστε, κύριε Παράκη, ακούστε το. Εδώ, εδώ είναι συγκεκριμένο πράγμα. Εδώ είναι δίωξη για κακούργημα στον κύριο Κιτσάκη και αναφορά του κυρίου Κιτσάκη δημόσια ότι εκτελεί εντολές του κυρίου Σταθάκη άλλων υπουργών. Αυτό σημαίνει βάσει του άρθρου 86. Αμελητή στη Βουλή. Πρέπει να έρθει στη Βουλή. Υποχρεωτικά δεν πάμε να έρθει. Και εσεί θα ψηφίσετε δηλαδή. Αυτό λέτε. Έχουν μείνει έξι λεπτά. Κύριε Παδάκη, βάζουμε ένα στοίχημα ότι μόλις έρθει ο φάκελος Σταθάκη και λοιπόν υπουργών στη Βουλή δεν θα ψηφίσει ο Τσιρόνης. Βάζουμε ένα στοίχημα. Στον αέρα. Εγώ έτοιμο τον βλέπω πάντα. Βάζουμε ένα στοίχημα. Με τον Σταθάκη πάτε. Βρε με σένα το βάζουμε στοίχημα. Αλλά κάτσε την αναλογία, κύριε Τσιρόνη. Είσαι ψεύτες, υποκριτές, κλέφτες από όλα. Αλλά κάτσε την αναλογία, δεν υπάρχει. Όλα στο φως. Δηλαδή, επειδή δεν θα ψηφίσει ο Σταθάκη, μιλάμε για να ψηφίσει. Εγώ βάζω στοίχημα ότι όταν έρθει ο φάκελο στη Βουλή θα κάνει Σιριζέι το παγώνει. Στοίχημα στον αέρα. Ξέρετε ότι θα έρθει ο φάκελο. Μα δεν μπορεί να μην έρθει, σου λέω. Γιατί το Σύνταγμα λέει αμελητή. Από την ώρα που είπε ο κύριο Κιτσάκη τα ονόματα των υπουργών, είναι υποχρεωμένη εισαγγελέα να το στείλει. Πάμε παρακάτω. Το καταλαβαίνετε. Έχουμε ελάχιστο χρόνο. Να δούμε λίγα την κοινωνία. Αν δεν το στείλει ο εισαγγελέας, δηλαδή έχει παραβιάσει το Σύνταγμα, πάει φυλακή ο εισαγγελέας. Να δούμε λίγο την κοινωνία στα 5,5 λεπτά που έχουμε.
Έρχονται μέτρα, κύριε Γεωργιάδη. Ήδη τα ψηφίσατε τα μέτρα. Ενώ μιλάτε για κοροϊδία, παροχολογία, ότι παίρνει 10 και δίνει 1. Τώρα θα έρθει το θέμα της μημείωσης των συντάξεων, την Πέμπτη, με κατεπίγουσα τροπολογία. Θα ψηφίσετε τι? Την ακύρωση ή την αναστολή του νόμου? Καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία που δεν ψήφισε ποτέ το νόμο για την περικοπή της προσωπικής διαφοράς, γιατί αυτό είναι το σωστό. Συντάξεις έχουν ήδη περικοπεί. Αυτό που συζητάμε είναι η εφαρμογή ενός νόμου του ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ για την περαιτέρω περικοπή της προσωπικής διαφοράς. Η Νέα Δημοκρατία αυτό το νόμο δεν τον ψήφισε. Αντιθέτως, κατέθεσε τροπολογία το καλοκαίρι στην Βουλή για να καταργηθεί. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μίλησε στο εξωτερικό ή με ξένο παράγοντα στην Ελλάδα, είπε ότι αυτό είναι ένα αχρίαστο μέτρο. Εμείς ζητάμε την κατάργησή του. Άρα, αν έρθει αναστολή, θα πείτε δεν ψηφίζω, θέλω ακύρωση. Ακούστε, αυτή δεν μπορώ να σας προδικάσω ότι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αν δεν το δω γραμμένο, δεν μπορώ να το πω. Όμως, να σας πω κάτι για να ξέρετε τη γενική μας αρχή. Εμείς λέμε, όποιο μέτρο ωφελεί έστω και λίγο τους Έλληνες, εμείς το ψηφίζουμε. Ασχέτως αν δεν είναι αυτό που θα θέλαμε εμείς ή αν είναι μισό. Να φέρω ένα παράδειγμα. Όταν μείωσε τις ασφαλιστικές φορές ο ελεύθερος επαγγελματίας κατά 30%, το ψηφίσαμε. Παρόλο που ήταν 30% μείωση από το 100% αύξηση. Και παράλληλα βάλαν την αύξηση του να μπουν στο εισόδημα το φορολογητό, αλλά αυξήθηκαν οι φόροι. Άρα μία ή άλλη. Έτσι θα κάνετε με όλα. Εμείς λέμε. Και ένα ευρώ να γλιτώνει ένας Έλληνας, και ένα ευρώ, εμείς θέλουμε να το βοηθήσουμε να το γλιτώσει. Αυτή είναι η βασική μας αρχή. Μάλιστα. Άρα σας απάντησε. Θα την ψηφίσουν όπως και να. Και εγώ συμφωνώ. Ή μάλλον έχει δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης, όντως πρέπει να την ψηφίσουν. Ασχέτως αν δεν συμφωνούν με αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ τη μείωση στην εστίαση την είχε ψηφίσει. Γιώργο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ψηφίσει κανένα μέτρο. Τη μείωση στην εστίαση. Να πει και η πλειοψηφία την άποψή τη. Δεν την είχε ψηφίσει. Αν γνωρίζετε όμως, εάν θα πρόκειται για αναστολή ή για ακύρωση του μέτρου για τις συντάξεις. Και τι θα γίνει? Εμείς μιλάμε για ακύρωση, ότι θα έρθει αύριο και τελικά τι έχει. Εμείς ακύρωση έχουμε πει από την αρχή, αυτό επιδιώκαμε. Και να θυμίσω. Εγώ σας λέω από το ρεπορτάζ, μιλώντας με τους ανθρώπους που χειρίζονται την υπόθεση, σας λέω ότι μιλάμε για ακύρωση. Τώρα, αν υπάρχει κάτι που δεν το ξέρουμε και είναι κρυφό και θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν γράφω εγώ την διάταξη, θα τη δω τη διατύπωσή της, αλλά η άποψή μας είναι ακύρωση. Απάντα ήταν. Θα υπάρχει πρόβλεψη και για αυτούς που πήραν σύνταξη από 13 Μαΐου του 2016 και μετά. Να διευκρινίσω. Γιατί αυτοί έχουν μείωση κατά 30-40%. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για την περικοπή της προσωπικής διαφοράς. Αυτοί δεν δίνονταν στους νέους συνταξιούχους, ενώ νέους από το... Αλλά να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Παπαδάκη, κάποια πράγματα. Νόμο Καρδούγκαλου, ένας συνταξιούχος που βγήκε 12 του μηνός Μαΐου του 2016 και ένας που βγήκε 13, έχει διαφορά 400 ευρώ διαφορά. Σωστό είναι. Να απαντήσω. Αλλά δεν αφορά το συγκεκριμένο μέτρο. Κύριε Παπαδάκη, λέω μήπως είναι μια ευκαιρία. Μήπως είναι μια ευκαιρία επανόρθωσης και αυτής της αδικίας. Να μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την αδικία. Ναι. Λοιπόν, το έχω πει πολλές φορές, νομίζω και στην εκπομπή σας, ότι από το 1951 μέχρι, αν θυμάμαι, και το 2000-2003, και δεν το αναδεικνύει το δημοσιογράφο, λυπάμαι που το λέω. Για ποιητών, μήπως το έχουμε αναδείξει και δεν παρακολουθείτε. Έχουμε υφαρπάξει όλες οι κυβερνήσεις στο σύνολό τους, δεν κάνει αντιπολίτευση. Δεν παρακολουθείτε την εκπομπή. Λοιπόν, έχουν υφαρπάξει. Όλα τα αποθεματικά, όλα τα αποθεματικά των ταμείων μας, πλην κάποιων ευγενών ταμείων, τα οποία τώρα που συγχωνεύτηκαν και καταστράφηκαν. Ρωτήστε τον Άδωνη Γεωργιάδη την κριτική λοιπόν, που ασκούσα όταν ήταν υπουργός. Ωραία. Είναι έτσι, κύριε Γεωργιάδη? Είναι, πώς το λέτε, κύριε Γεωργιάδη. Τώρα λοιπόν, επειδή πρέπει να κάνουμε απλή αριθμητική, ο κόσμος να την καταλάβει, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι για να έχουμε ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να έχουμε κουμπάρα. Όταν είσαι στην εξουσία. Κουμπάρα. Όχι, το ίδιο λέω τώρα, το ίδιο έλεγα όταν το κόμμα Μικολόγη πέρασε το 10, καταθέσαμε την πρότασή μας. Πάλι με διακόπτετε, φαίνεται πάλι δεν σας άρεσαν αυτά που λέω, γιατί αφορούν τα εγκλήματα που γίνανε και χάθηκε ο κουμπάρας. Σήμερα λοιπόν αυτή τη στιγμή πάμε να φτιάξουμε ένα ασφαλιστικό και είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που τόλμησε, το οποίο πρέπει με τα λεφτά που δίνουν οι ασφαλισμένοι να παίρνει επειδή... και ο γέροντα σύνταξη, να χτίζεται και ο κουμπαράς για το μέλλον. Το καταλαβαίνουμε. Πάντως εγώ, να λέμε λοιπόν, δώσε εδώ, δώσε εκεί, όποιος έχει αριθμητική να μας το φέρει. Δώστε μου λίγο σημασία, σας παρακαλώ, εγώ σας συμπαθώ. Ελπίζω και εσείς το ίδιο. Είχα εδώ συμπαραστάτη με την ιδιότητα του καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον Γιώργο Κατρούγκαλο. Και όταν ήταν στην εξουσία ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, ξέρετε τι λέγανε? Αυτά που λέτε εσείς είναι τίποτα για τις συντάξεις. Και τα έλεγα κι εγώ. Και λέγανε, κοίτανε τον κολό Σιριζέο, στηρίζει αυτούς για να έρθουν οι άλλοι. Τώρα ασκώ κριτική σε εσάς. Και ξέρετε τι μου λένε?
και τον κολονιοδημοκράτη. Θέλει να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ για να έρθει η Νέα Δημοκρατία. Εσείς... Αυτό θα ήταν επιθυμητό και λογικό. Μα έτσι, εγώ μίλησα εσείς, ότι εκλαπεί ο κουμπάρας, το καταλαβαίνουμε. Εσείς αναλλάσσεστε στην εξουσία. Εγώ είμαι 28 χρόνια εδώ. Και για να μην είμαι 28 χρόνια εδώ, αυτό κάτι σημαίνει. Και θα μείνω άλλα 20 χρόνια. Ξαναλέω λοιπόν. Ελπίζω στην επόμενη 20ετία να κάνουμε το λοιπόν το απλό ερώτημα. Και λες και τα ίδια. Και δεν κάνεις και κολοτούμπες εσύ. Κάνω το απλό ερώτημα που το λέω δεκαετίες. Εμείς εγώ το λέμε δεκαετίες. Πώς αφού έχει κλαπεί ο κουμπαράς, περιμένετε να παίρνουν οι Έλληνες σύνταξη όπως παίρνουν οι Γερμανοί. Ένα να επιστρέψω του κουμπαρά. Όχι, όχι. Ο κουμπαράς χάθηκε. Με τον κουμπαρά του κόσμου. Γιατί εδώ ο κύριος οικονόμου πρόσφατα λέγει ότι ο κουμπαράς γίνανε επενδύσεις. Δύο κουβέντες από τον κύριο Γερμανοί. Ένα μικρό αντίλογο έτσι για στροφή προσκέψη. Το ελληνικό δημόσιο από το 1991 που είναι ασφαλιστική μεταρρύθμιση ΣΥΟΥΦΑ και έγινε λεγόμενη τριμερή χρηματοδότηση και ιδιαίτερα από τη μέρα που μπήκαμε στο ευρώ και μετά, μόνο από εκεί ξέρω το νούμερο ακριβώς, έχει δώσει ασφαλιστικά ταμεία τον κρατικό προϋπολογισμό πάνω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα τα χρήματα που πράγματι χάθηκαν από τα αποθεματικά με λάθος τρόπο κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο είναι βαθμό, πάρα πολύ μεγάλα. Έχουν, είναι. Αλλά εδώ μιλάμε για 200 δισεκατομμύρια. Δεν ξεχνάμε ότι τα χρήματα και να πω γιατί δεν έχουν να που γίνεται ουσιαστικό διάλογος. Στην τράπεζα της Ελλάδος χωρίς επιτόκιο. Επιτρέψτε μου να σου πω γιατί. Ένα ευρώ του 1951 είναι 100.000 ευρώ το 1991. Κοιτάξτε τι ευγενικοί που είμαστε. Θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ. Καλή λευτεριά αν σας κλείσουμε μέσα. Ναι, ναι. Ετοιμάζω το ρηγέ κουστούμάκι μου να πούμε κάτι. Μόνο του μιλάει για πλημέληματα. Εκεί ήταν το κουμπί. Όχι εγώ. Σύντομα για πλημέληματα. Το ντοκουμέντο με έχει φυλακίσει κανένα 70 φορές μέχρι τώρα. Ναι, ρε, σίγουρα. Δεν έχει. Ο Χατζηνικόλας φταίει. Μια μικρή διακοπή αφού ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσιρόνη, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Μαρκόπουλο. Και τον κύριο Χατζηνικόλα, το λέω σωστά. Είμαστε λίγο ζωηροί σήμερα, έτσι.